επειδή έχει δημιουργηθεί σε την ευρύτερη περιφέρεια ένα ολόκληρο ζήτημα με το κομμάτι των κρουσμάτων μηνυγκίτιδας, τα οποία κατεγράφησαν στην Πάτρα, και αναφέρομαι όχι γιατί θέλω να παρέμβω εγώ τώρα στα της Πάτρας ή στου νομού, προς Θεού, αλλά επειδή μπαίνουμε σε μία περίοδο που οι καρναβαλικές εκδηλώσεις είναι στο κομμάτι της ζωής μας, και επειδή πολλοί συμπολίτες μας θα συνταξιδέψουν ή υπάρχουν συμπολίτες μας που έχουν παιδιά που σπουδάζουν, ξέρετε, εμάς ο ρόλος μας είναι ότι πρέπει να δίνουμε λίγο και το στίγμα στο κομμάτι της δημόσιας υγείας. Μεγάλη ανησυχία έχουν προκαλέσει τα κρούσματα μηνυγκίτιδας στην Πάτρα, ιδιαίτερα εν όψη του τριημέρου του Καρναβαλιού, που πληθώρα επισκεπτών πρόκειται να βρεθεί στην Αχαϊκή Πρωτεύουσα ήδη από αύριο. Κρούσματα τα οποία έχουν εμφανιστεί με την έννοια της υπερβολικής συνταγογράφησης προφυλακτικά αντιβιωτικών, δεν έχουν απολύτως κανένα νόημα. Αυτός ο οποίος νοσεί, ναι, προφανώς θα πάρει την αγωγή του με την κατάλληλη οδηγία του γιατρού του. Αλλά προφυλακτικά αντιβιωτικά δεν έχει απολύτως κανένα νόημα να χορηγούνται. Το καταλαβαίνετε, το έχουμε πει πολλές φορές, θα το ξαναπώ για άλλη μια φορά. Είμαστε δυστυχώς από τους πρωταγωνιστές στην ανθεκτικότητα αντιβιωτικών, μην στο όνομα, ας πούμε, ενός πρόσκαιρου μικροπανικού, πάμε και χαλάμε την εικόνα και δημιουργούμε ανθεκτικά στελέχη, γιατί θα τα βρούμε μπροστά μας. Προφανώς θέλουμε να πάνε, δεν θέλουμε να υπάρχει στον κόσμο πανικός. Είναι μια φλεγμονώδης νόσος η οποία αφορά τα περιβλήματα, αν θέλετε, του εγκεφάλου. Δεν είναι τόσο εύκολο, εν πάση περιπτώσει, να ακολουθεί, αλλά αυτό εξαρτάται τώρα, ξέρετε, και από τις δραστηριότητες και την επαφή που έχει ο άλλος. Μικρόβιο. Νομίζω ότι αν κάποιος, αυτό που έχουμε πει πολλές φορές, στοιχειωδώς τηρεί κανόνες υγιεινής, ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο. Αφορά κυρίως, είναι δύσκολο να μεταδοθεί έτσι πολύ πιο εύκολα στους ενήλικες, αφορά λίγο μικρότερες ηλικίες και νέους βέβαια και εφήβους. Εντάξει, υπάρχει μια καταγραφή, έχει ήδη ο ΕΟΔΗ αναλάβει το κομμάτι της χαρτογράφησης και της καταγραφής για να δούμε αν ήταν περιστασιακά, αν θέλετε, τα περιστατικά ή αν σχετίζονταν μεταξύ τους. Δεν νομίζω ότι έχουμε επιδημία μηνυγκίτιδα στην Ελλάδα, μην τρελαθούμε, δεν είναι εκεί το θέμα. Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αρκαδίας, Βασίλης Ψυχογιός, δήλωσε πως δεν υπάρχουν κρούσματα στην περιφέρεια Πελοποννήσου και πως δεν πρέπει να υπάρχει ανησυχία στο κοινό. Δεν έχουμε, τουλάχιστον μέχρι στιγμή, στα υπόλοιπα κομμάτια δεν έχουμε περιοχές που να έχουν, δεν μιλάω τώρα αν περιστασιακά κάποιο παιδάκι εμφάνισε, αλλά δεν έχουμε καταγραφή τέτοιων περιστατικών η οποία να μας κινητοποιεί. Ωστόσο, κλείνοντας, ο κύριος Ψυχογιός έκανε αναφορά στις σοβαρές ελλείψεις που υπάρχουν στο Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης, τονίζοντας πως θα ενταθεί το πρόβλημα φέτος που θα συνταξιοδοτηθούν αρκετοί ιατροί. Για άλλη μια φορά θέλω προκαταβολικά να επισημάνω ότι το Παναρκαδικό εξακολουθεί και δουλεύει με τις δυσκολίες και τις παθογένειες τις οποίες έχουμε για πάρα πολύ καιρό καταγράψει και αναφέρει. Δεν έχουν βρεθεί προς το παρόν λύσεις τέτοιες οι οποίες να εξασφαλίζουν αυτό που θεωρούμε εμείς καλή και ασφαλή εφημέρευση, και επαναφέρομαι σε αυτό το θέμα δυστυχώς, διότι αντί να βρούμε λύσεις για ήδη υπάρχοντα προβλήματα, αρχίζουν και συσσωρεύονται και νέα προβλήματα. Όταν θα έχουμε κάτι πιο έμπρακτο στα χέρια μας θα το κοινοποιήσουμε, αλλά δυστυχώς αντί να λύνονται προβλήματα δημιουργούνται επιπλέον καινούργια. Και να επισημάνω ότι οδηγούμαστε φέτος, είναι μια δύσκολη χρονιά για το Παναρκαδικό, διότι θα συνταξιοδοτηθούν αρκετοί ικανοί συνάδελφοι οι οποίοι δεν έχουν την δυνατότητα παράτασης και μάλιστα σε ειδικότητες στις οποίες υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις προκειμένου να καλυφθούν. Και αναφέρομαι τις ειδικότητες της αναισθησιολογίας, για να είμαι απόλυτα ξεκάθαρος, και της παθολογίας. Είναι δύο από τις κλινικές που θα αντιμετωπίσουμε σημαντικά προβλήματα στην πορεία του χρόνου. Νομίζω ότι θα πρέπει
Δεν είναι μόνο βέβαια σε εμάς το πρόβλημα, είναι ευρύτερο το πρόβλημα, ειδικά στα περιφερειακά νοσοκομεία. Γι' αυτό και είδατε δεν σηκώσαμε εμείς ιδιαίτερα την σημαία κατά των απογευματινών χειρουργείων. Γιατί ξέρετε τώρα, όταν μείνει ολόκληρο πανρακαδικό Φερρυππίν με έναν αναισθησιολόγο, δεν πρόκειται να βγει ούτε η πρωινή βάρδια των χειρουργείων, πια απογευματινή, οπότε είναι σαν να συζητάμε εκ των ουκάνευ. Ας λύσουμε λοιπόν τα προβλήματα επάνδρωσης πρώτα και μετά θα συζητήσουμε όλα τα υπόλοιπα.